Κάθε επισημότητα υποδέχθηκε ο Μάριο Μόντι τον Αντώνη Σαμαρά στο Παλάτσο Γκίτζι στη Ρώμη. Στις συνομιλίες που κράτησαν παραπάνω από μία ώρα, ο Ιταλός Πρωθυπουργός προσέφερε στον κύριο Σαμαρά την απόλυτη στήριξή του σε αυτή τη δύσκολη χρονικά συγκυρία για την Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός Μόντι εκθέσε το έργο που επιτελεί ο Πρωθυπουργός κύριος Σαμαράς και ενθάρρυνε την ελληνική κυβέρνηση να συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση, σταθεροποιώντας τα δημοσιονομικά της και πραγματοποιώντας όλες τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για να εκκινήσει ξανά η οικονομική ανάπτυξη και να ενισχυθεί η απασχόληση. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κύριο Μόντι για τις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα και επεσήμανε την ανάγκη διαφύλαξης της κοινωνικής συνοχής. Οι δύο πρωθυπουργοί συζήτησαν και για τους τρόπους ανάπτυξης, ενώ τέθηκε και το θέμα της λαθρομετανάστευσης. Ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος εξελέγει αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Κεντροδεξιών Κομμάτων, στο χαιρετισμό του στη συνάντηση των ηγετών της Ένωσης, ξεκαθάρισε ότι η χώρα θα παραμείνει στο ευρώ. I'm standing in front of you today and I'm telling you that an exit from the Eurozone is not a choice for Greece. It's a nightmare. For us it's not an option. It's a total disaster. And it's not going to be easy for the rest of our partners. Because once a country is out of the Eurozone, world speculators will start hitting the next weakest link. Θα αποδείξουμε ότι μπορούμε, σημείωσε ο Πρωθυπουργός ενώπιον εκπροσώπων 76 κομμάτων από όλο τον κόσμο, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας. I stand here in front of you and I'm telling you we are going to make it. The Greek people are going to prevail and our success story at this point of time will be a message of hope that will transcend borders way beyond Greece and beyond Europe. Στο γεύμα που παρέθεσε ο Μάριο Μόντι, ο κύριος Σαμαράς είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους πρωθυπουργούς της Ισπανίας, της Ιρλανδίας, της Ουγγαρίας για τα ζητήματα που απασχολούν τις χώρες που αντιμετωπίζουν δημοσιονομικά προβλήματα. Το παρόν έδωσε και ο πρωθυπουργός Αλβανίας, Σάλι Μπερίσα. Ο κύριος Σαμαράς, μάλιστα, είχε κατηδίαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας, Έντα Κένι. Για την ελληνική κυβέρνηση είναι εξαιρετικά σημαντικό η χώρα να μπορέσει να ανακτήσει τη χαμένη της αξιοπιστία, αλλά και να περάσει το μήνυμα ότι οι Έλληνες πολίτες δεν αντέχουν άλλες θυσίες. Από τη Ρώμη για την ΕΡΤ, Γιάννης Τρουπής. Οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις απασχολούν τα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής.